Νέα Μεσίνη, Αρκαδική Πύλη. Η Αρκαδική Πύλη αποτελεί κατασκευή μνημειακών διαστάσεων χτισμένη με μεγάλες ασβεστολιθικές ορθογόνιες πέτρες που προκαλούν δέος στον επισκέπτη. Είναι κυκλική και ευρύχωρη με δύο εισόδους, μία διπλή εσωτερική και μία εξωτερική. Η εσωτερική οδηγούσε σε λιθόστρωτο δρόμο με κατεύθυνση την αγορά της πόλης και η εξωτερική σε δρόμο που κατέληγε στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας Μεγαλόπολη. Δεξιά και αριστερά η εξωτερική εισόδου της Αρκαδικής Πύλης υπάρχουν δύο τετράγωνοι προστατευτικοί πύργοι σε επαφή με την κυρίως κατασκευή της πύλης, η οποία έχει κυκλική κάτωψη. Στο εσωτερικό κύκλο χώρο της Αρκαδικής Πύλης είχαν στηθεί ερμαϊκές στήλες, καθώς και ο Θεός Ερμής είχε και την ιδιότητα του προστάτη των πυλών. Τις στήλες αυτές είχε δει ο περιηγητής Παυσανίας πάνω από την βόρεια κόγχη του Ερμή. Υπάρχει επιγραφή «Κόντιος Πλότιος Εφημίων επεσκεύασεν». Αρχαία Μεσίνη, η είσοδος στο χώρο της αρχαίας πόλεως, και αμέσως βλέπουμε έναν μικρό πρόστιλο ναό, είναι ταφικό μνημείο των Σεθιδών και είναι στο στάδιο, στο πίσω μέρος του σταδίου, το εκκλησιαστήριο, μικρό θεατράκι στο συγκρότημα του Ασκληπίου που συνεδρίαζε ο λαός και οι άρχοντες της πόλης, ταφικό μνημείο στο επάνω μέρος του πετάλου του σταδίου, και εδώ βλέπουμε το θέατρο της αρχαίας Μεσίνης με τον μεγάλο, το μεγάλο κάθισμα που καθόταν ο ιερέας του θεάτρου προς τιμή του Διόνυσου. Αυτό είναι το θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Ελλάδος, το θέατρο της αρχαίας Μεσίνης, με τα καθίσματα όπως το βλέπουμε. Αρχαία Μεσίνη. Η πόλη ιδρύθηκε τον χειμώνα του 370 π.Χ. 369 π.Χ. από το Θηβαίο στρατηγό Επαμινόνδα, μετά τη νίκη του επί των Σπαρτιατών στη μάχη των Λεύκρων και την εισβολή του στη Λακωνία. Ο Επαμινόνδας απελευθέρωσε τη Μεσσηνία από την Σπαρτιατική επιρροή και επέλεξε τους πρόποδες του όρους Ιθώμη για να χτίσει την πρωτεύουσα των ελεύθερων Μεσσηνίων. Χτίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την Αρκαδική Μεγαλόπολη, ώστε να αποκλειστεί η Σπάρτη από εχθρικά κράτη και να εκλείψει η επιρροή της έξω από τη Λακωνία της Σπάρτης. Αρχαιολογικός χώρος. Το τείχος που περιέβαλε την Αρχαία Μεσίνη είναι εξαιρετικά μεγάλου μήκους, περίμετρος 9 χιλιόμετρων, και στην εποχή του περιηγητή Παυσανία, 2ο αιώνας μετά Χριστό, ήταν ολόκληρο λίθινο, πράγμα που του προκάλεσε του Παυσανία μεγάλη έκπληξη, καθώς συνηθιζόταν η πλήθινη αναδομή. Είχε δύο μνημειακές πύλες, την Αρκαδική ή πύλη της Μεγαλόπολης και τη Λακωνική. Σε τακτά διαστήματα ήταν ενισχυμένο με διόροφους, λίθινους, τετράγωνους και στρογγυλούς πύργους. Σήμερα διατηρείται καλύτερα στη βόρεια πλευρά του εκατέρωθεν της Αρκαδικής πύλης. Από τα διατηρημένα μέρη και τα θεμέλια μπορεί κανείς να προσδιορίσει όλη σχεδόν τη γραμμή που ακολουθεί το τείχος. Όλα τα οικοδομήματα της αρχαίας Μεσίνης έχουν το ίδιο προσανατολισμό και εντάσσονται στον πολεοδομικό κάναβο που δημιουργείται από οριζόντιους με κατεύθυνση ανατολή-δύση και κάθετους με κατεύθυνση βορρά και νότο, δρόμους. Το πολεοδομικό αυτό σύστημα είναι γνωστό ως υποδάμιο από τον αρχικό εμπνευστή και δημιουργό του αρχιτέκτονα, πολεοδόμο, γεωμέτρη και αστρονόμο του 5ου αιώνα π.Χ. Υπόδαμο από την Μίλητο.
Το στάδιο και το γυμνάσιο ανήκουν στα πιο εντυπωσιακά οικοδομικά συγκροτήματα της αρχαίας Μεσσήνης που συντίθεται σε ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο. Το βόρειο πεταλόσχημο σχήμα του σταδίου περιλαμβάνει 19 κερκίδες με 18 σειρές λίθινων εδωλίων που διαχωρίζονται από κλιμακοστάσια. Περιβάλλεται από δωρικές στοές όπου στεγαζόταν το γυμνάσιο. Η δυτική στοά διακόπτεται σε μήκος 110 μέτρων από το βόρειο άκρο της και καταλήγει σε περίστυλο αίθριο δωρικού ρυθμού που αναγνωρίζεται ως παλέστρα. Εν επίγραφα βάθρα, στημένα μεταξύ των κοιώνων της δυτικής στοάς έφεραν ανδριάντες γυμνασιαρχών, ενώ πολλοί κατάλογοι εφήβων βρίσκονταν γύρω. Πίσω από την δυτική στοά στεγάζεται το τέμενος του Ηρακλή και του Ερμή, με τον ναό και τα λατρευτικά αγάλματά τους. Το κολοσιαίων διαστάσεων λατρευτικό άγαλμα του Ηρακλή ήταν έργο του Απολωνίου Ερμαδόρου και του γιού του Δημητρίου από την Αλεξάνδρεια. Απέναντι από το πρόπυλο ήταν στημένο το άγαλμα του Αθηναίου ήρωα Θησέα. Το βόρειο μέρος του σταδίου είχε μετατραπεί σε αρένα μονομαχιών και θηριωμαχών στα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια. Κιονωτό μνημείο, δωρικός κίονας από ασβεστόλιθο με 20 ραβδόσεις, αποτελούμενος από 7 σπονδύλους, συνολικό ύψος 5 μέτρα, εδράζεται σε τριμερή κλιμακωτή βάση, έφερε οριχάλκινο τιμητικό ανδριάντα άγνωστης προσωπικότητας στερεωμένο πάνω στην άβακα του Κιονοκράνου εποχής του Αυγούστου 1ος αιώνας π.Χ. 1ος αιώνας μετά Χριστό. Ερμής. Ο Ερμής, ο Θεός που οδηγεί τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσμο, εικονίζεται να βαδίζει προς τα δεξιά του έχοντας αναρριγμένη την χλαμίδα στον αριστερό ώμο και κρατώντας με το δεξί του χέρι το κηρύκιο που λείπει. Η συστροφή και η έντονη κίνηση προς τα εμπρός δεν δημιουργούσαν στατικά προβλήματα στο χάλκινο πρότυπο του 4ου αιώνα π.Χ. Ο αντιγραφέας εν τούτης που δούλεψε τον 1ο αιώνα μετά Χριστό σε μάρμαρο ήταν αναγκασμένο. Βάθρο πολεμικού μνημείου. Βάθρο πολεμικού μνημείου πεσόντων στη μάχη του 3ου αιώνα π.Χ. αποτελείται από συμπαγή ασβεστολιθικό κύβο επενδεδημένο με 4 πλάκες που φέρουν στο μέσο ανά μία ανάγλυφη ασπίδα. Οι αρμοί των πλακών στις κατακόρυφες ακμές φράζονται με αραβδωτούς κιονίσκους. Η στέψη είχε την μορφή προεξάχοντος ιωνικού γύσου. Λείπουν υπερκείμενα στοιχεία του μνημείου. Μαυσολείο των Σεθιδών. Το τετρακιόνιο πρόστυλο δωρικό οικοδόμημα με ύψος 7,44 μέτρων και μάκρος 11,60 μέτρων που εδράζεται σε υψηλό πόδιο λειτουργούσε ως μαυσολείο ενταφιασμού μελών της επιφανούς οικογένειας των Σεθιδών από τον 1ο έως και τον 3ο αιώνα μετά Χριστό. Ορισμένοι Σεθίδες κατήχαν υψηλά αξιώματα ως μέγιστοι αρχιερείς και ελαδάρχες του κοινού των αρχαιών κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, καθώς και τους επιτράπηκε να το χτίσουν στο τελευταίο μέλος, στο απέναντι από το πέταλο στο στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης. Μαυσολείο των Σεθιδών. Το τετρακιόνιο πρόστυλο δωρικό οικοδόμημα με ύψος 7,44 μέτρων
και μάκρος 11,60 μέτρων που εδράζεται σε υψηλό πόδιο, λειτουργούσε ως μαυσολείο ενταφιασμού μελών της επιφανούς οικογένειας των Σεφιδών από τον 1ο έως και τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ορισμένοι Σεφίδες κατήχαν υψηλά αξιώματα ως μέγιστοι αρχιερείς και ελαδάρχες του κοινού των Αχαιών κατά την περίοδο της Ρεομεοκρατίας, καθώς και τους επιτράπηκε να το χτίσουν στο τελευταίο μέλος, το απέναντι από το πέταλο, στο στάδιο της αρχαίας Μεσίνης. Ταφικό μνημείο ξεχωρίζει με την πρωτοτυπία της μορφής και την άριστη διατήρησή του. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. για 8 αρχικά μέλη μεσσηνιακής αριστοκρατικής οικογένειας. Συνέχισε να χρησιμοποιείται ως τον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Ράμπα οδηγεί μέσω λίθινης θύρας τον ταφικό θάλαμο. Παρά την σύλληση, οι 8 τάφοι στο δάπεδο του θαλάμου περιείχαν πλούσια κτερίσματα. Η ασυνήθιστη κονική στέγη του μνημείου καταλήγει σε κορινθιακό κιονόκρανο φορέα χάλκινου έργου. Η Παλέστρα. Το έργο αναστήλωσης του συγκροτήματος της Παλέστρας και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου πραγματοποιήθηκαν με την οικονομική υποστήριξη της κυρίας Φωτεινής Λιβανού στη μνήμη του συζύγου της Γεωργίου Λιβανού. Το στάδιο περιλαμβάνει το στάδιο δεύτερο πρόπυλο του γυμνασίου, 3 στοές του γυμνασίου, 4 παλέστρα, 5 τέμενος Ηρακλή, 6 βάθρο του ήρωα Θησέα της Αθήνας. Και το λουτρό της Παλέστρας, πλακώστρωτη αίθουσα του αρχιτεκτονικού συγκροτήματος της Παλέστρας, 3ος αιώνας π.Χ., 4ος αιώνας μετά Χριστό, με 22 λουτήρες όπου πλένονταν οι μεσσήνοι έφηβοι που θύτευαν επί 3 χρόνια, από 17 έως 20 ετών, στο γυμνάσιο της πόλης και εκπαιδεύονταν στα γράμματα, τα αθλήματα και τα όπλα. Και είναι το λουτρό της Παλέστρας του γυμνασίου της αρχαίας Μεσσήνης. Και πάλι βλέπουμε την Παλέστρα μαζί με το στάδιο, το συγκρότημα ολόκληρο, το στάδιο, το γυμνάσιο και η Παλέστρα, το λουτρό της Παλέστρας. Έχει αναστηλωθεί το τελευταίο καιρό, οι όμορφοι δωρικοί κίονες όπως φαίνονται, και πάλι βλέπουμε το στάδιο, το οποίο αποτελείται από 19 κερκίδες διαχωρισμένες από σκαλοπατάκια και κάθε κερκίδα έχει 18 σειρές εδωλίων που κάθονταν ο κόσμος και έβλεπαν τους αγώνες. Ολόκληρο το πέταλο του σταδίου, και αμέσως στο μικρό μουσείο της αρχαίας Μεσσήνης ένας ιωνικός κίωνας του Δαμοφόντος, του Μεγάλου Γλύπτη του 2ου αιώνα π.Χ. Και εδώ είναι τα γάλματα από το Αρτεμίσιο και πάλι ένα έξοχο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, λαφρίας όπως φαίνεται, φοράει τον κοντό χιτώνα για να τρέχει, τα ωραία παπούτσια με το δέρμα το οποίο το γυρίζει προς τα έξω. Στο δεξί χέρι είχε το βέλος και στο αριστερό βάσταγε το τόξο, το μισό τόξο είχε χαθεί.
Κατά τα άλλα, το άγαλμα σώζεται ολόκληρο από την αρχαιότητα και το έχουν συγκολήσει. Το άγαλμα από πέμπη, πραξιτέλεια, γαλήνη, ημερότητα και ειρήνη, η θεά η Αρτέμιδα, η θεά του κυνηγιού, η αδελφή του Απόλλωνος, όπως παρουσιάζεται στην αρχαία Μεσίνη. Το άγαλμα είναι ύψους 1,30 και εδώ είναι από τα διάφορα ιερά ό,τι έχουν βρει, ένα λιοντάρι το οποίο πάει να φάει μία αντιλόπη, και αυτό είναι στο μικρό μουσείο της αρχαίας Μεσίνης, κάτω είναι τα ελάφια, οι αντιλόπες, και εδώ είναι ένα σύμπλεγμα γνωστό στην αρχαιότητα, το λιοντάρι που αρπάζει μία αντιλόπη, και δίπλα είναι μία ερμαϊκή στήλη με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν ο προστάτης των αθλητών και η στήλη βρέθηκε στο γυμνάσιο, καθώς και το μεγάλο άγαλμα του Ερμή, το οποίο είναι στο μικρό μουσείο της αρχαίας Μεσίνης. Θέατρο. Το θέατρο της αρχαίας Μεσίνης είναι από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας. Το πλάτος του φτάνει τα 98 μέτρα, ενώ η διάμετρος της ορχήστρας τα 23 μέτρα. Δύο από τις αρχικές κερκίδες αποκόπηκαν στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια από το νοτιοανατολικό άκρο, όταν με γενναία οικονομική ενίσχυση της πανίσχυρης οικογένειας των Σεθιδών τροποποιήθηκε το αρχικό σχέδιο, συρρυκνώθηκε το κύλον, ανακατασκευάστηκε η σκηνή και διαπλατήνθηκε σημαντικά το προσκήνιο. Η ρωμαϊκή σκηνή ήταν τριόροφη με επάλληλες σειρές κιώνων στην πρόσωψη, κορινθιακά κιονόκρανα στην κάτω σειρά, αιγυπτιάζοντα και ιωνικά στις πάνω. Τρεις μεγάλες κόγχες στο ισόγειο της σκηνής και μικρότερες στους πάνω ορόφους έφεραν μαρμάρινα αγάλματα ευεργετών και άλλων προσώπων. Οι τείχοι έφεραν όρθο μαρμαρώσεις με φυτικά θέματα και μάσκες, ενώ αγάλματα πνευματικών ανθρώπων και ευεργετών. Η Κρίνη Αρσινόη. Ο περιηγητής Παυσανίας μας πληροφορεί ότι η Κρίνη της αγοράς είχε το όνομα της Αρσινόης, κόρης του μυθικού βασιλιά της Μεσσηνίας Λεύκηπου και μητέρας του Ασκληπίου, και ότι δεχόταν νερό από την πηγή Κλεψίδρα. Η Κρίνη περιλαμβάνει μακρόστινη δεξαμενή μήκου 40 μέτρων περίπου, σε μικρή απόσταση μπροστά από αναλυματικό τοίχο. Μεταξύ δεξαμενής και αναλύματος υπήρχε αβαθή στοά από ιωνικούς ημικίονες. Ημικυκλικό βάθρο εξέδρα στο μέσον της δεξαμενής έφερε σύνταγμα χάλκινων ανδριάντων που δυστυχώς έχουν χαθεί. Δύο ακόμη δεξαμενές βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από την πρώτη, συμμετρικά τοποθετημένες εκατέρωθεν πλακόστρωτων εθρίων. Στο άδωη κούριθμού στη δυτική πλευρά της αγοράς κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ., επισκευάστηκε τον 1ο αιώνα μετά Χριστό και χρησιμοποιήθηκε ως τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστό. Σε επιστήλιο σώζεται η επιγραφή σχετική με ανανέωση επιχρησμάτων και επισκευή οροφής. Συνδέεται με πρόστυλο έθριο στα ανατολικά που λειτουργούσε ως κρεοπολείο. Φέρει ψηφιδωτό δάπεδο και ένα διάτριτο λίθο όπου έδαιναν τα ζώα για τη σφαγή. Ναός της αρχαίας θεάς Μεσίνης. Αρχιτεκτονικά λείψανα του ναού της θεοποιημένης Μεσίνης της προδωρικής βασίλισσας της χώρας που έδωσε το όνομά της στην πόλη. Ήταν περίπτερος δωρικού ρυθμού και στέγαζε το χρυσόλιθο λατρευτικό άγαλμα της θεάς. Στον πίσω τοίχο του σικού υπήρχε τοιχογραφία του Ομφαλίωνος, μαθητή του φημισμένου Αθηναίου ζωγράφου Νικία,
τέλη 4ου αιώνα π.Χ., η οποία εικόνιζε 13 μέλη από τις 3 ισχυρές βασιλικές οικογένειες, Αφαρίδες, Νηλίδες και Λευκυπίδες, που είχαν κυβερνήσει την Μεσσηνία πριν από την κάθοδο των Δωριαίων, καθώς και τον πρώτο Δωριαία βασιλέα της χώρας, Κρεσφόντι, στήλες με ψηφίσματα διαφόρων πόλεων προς τιμή Μεσσηνίων δικαστών βρέθηκαν στη βόρεια πλευρά του ναού. Στη νότια πλευρά υπάρχουν πολλά βάθρα με τιμητικές επιγραφές που έφεραν κάποιους χάλκινους ανδριάντες Ρωμαίων αυτοκρατόρων, το ιερό της θεάς της Μεσσήνιας. Το Ασκληπείο της αρχαίας Μεσσήνης ήταν ένα από τα σημαντικότερα ιερά της Μεσσήνης, κέντρο της θρησκευτικής και πολιτικής ζωής της πόλης. Περισσότερα από 140 βάθρα για χάλκινους ανδριάντες διακεκριμένων πολιτών και 5 εξέδρες περιβάλλουν ασφυκτικά τον ναό και τον βωμό, ενώ πολλά είναι τοποθετημένα και κατά μήκος των στών. Ένας τεράστιος σχεδόν τετράγωνος υπαίθριος χώρος πλαισιώνεται από 4 διπλές στοές. Η βόρεια και νότια πλευρά είχε στην πρόσωψη 23 κίονες κορινθιακούς, ενώ η ανατολική και δυτική 21. Τα κιονόκρανα στήριζαν θρηγό αποτελούμενο από επιστήλιο και ζωφόρο με ανάγλυφα βουκράνια, ανθοπλοκάμους και ρόδακες. Σε κάθε στοά υπήρχε δεύτερη εσωτερική κοινοστοιχεία με 14 κίονες στη βόρεια και στη νότια πλευρές και 13 στην ανατολική και δυτική. Γύρω από τις στοές βρίσκονταν αίθουσες και κτίσματα με δημόσιο και θρησκευτικό χαρακτήρα. Το Ασκληπείο, το οποίο ήταν μέσα στην αρχαία πόλη της αρχαίας Μεσσήνης, βλέπουμε ότι είχε απομείνει η ρήπια, ήταν τετράγωνο και είχε 4 μεγάλες στοές. Στο κέντρο του υπήρχε ο ναός του Ασκληπίου και υπήρχε αίθριο με πάρα πολλές κολόνες και στα διαστήματα των κολόνων έχουν βρει οι αρχαιολόγοι 140 βάθρα με αγάλματα. Εδώ βλέπουμε μέσα στο Ασκληπείο είναι το λεγόμενο Αρτεμίσιο με λατρευτικά αγάλματα της Αρτέμιδος Φωσφόρου και μεγάλος γλύπτης στην αρχαία Μεσσήνη ήταν ο Δαμοφών γλύπτης, δεύτερος αιώνας π.Χ., το 150 περίπου π.Χ., καθώς βλέπουμε αυτές τις ενεπίγραφες με πλάκες και βάθρα με αγάλματα λατρευτικά μέσα από το Αρτεμίσιο, μέσα στο Ασκληπείο όλα αυτά. Τα Ασκληπεία στην αρχαία Ελλάδα ήταν τα λεγόμενα νοσοκομεία και εξήχε ο μεγάλος ναός του Θεού Ασκληπιού. Τα αγάλματα αυτά τα οποία είναι στο μουσείο το μικρό της αρχαίας Μεσσήνης και ήταν μέσα στο Αρτεμίσιο από τις κόρες του Θεού Ασκληπίου. Και εδώ πάλι βλέπουμε τα βάθρα των αγαλμάτων. Και ένας μεγάλος γλύπτης Μεσσήνιος ήταν ο Δαμοφών γλύπτης, δεύτερος αιώνας π.Χ., το 150 περίπου π.Χ. Πολύ σπουδαίος και μεγάλος γλύπτης και 7 πόλεις τον είχαν καλέσει για να συντηρήσει και να επιδιορθώσει τα αρχαία μεγάλα λατρευτικά αγάλματα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ολύμπιος Δίας από την αρχαία Ολυμπία, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Φιδία. Είχε καλεστεί από τη Μεσσήνη ο Δαμοφών και επιδιόρθωσε το χρυσό που είχε φτιάξει ο Φιδίας μαζί με το ελεφαντόδοντο από τις Φθορές. Και αυτή τη δουλειά την είχε κάνει ο Δαμοφών σε 7 πόλεις και μέσα στο Ασκληπείο, στις στοές που ήταν σχεδόν σαν μουσείο με όλα τα έργα του γλύπτη και τεχνίτη και συντηρητή του Δαμοφών, υπήρχε μεγάλη έκθεση. Και εδώ βλέπουμε τον δωρικό κύωνα, τον οποίον τον αφιέρωσαν οι 7 πόλεις προς τιμή σαν βραβείο
προς τιμή του Δαμοφόντος, ο οποίος επιδιόρθωσε τα μεγάλα λατρευτικά αγάλματα. Μουσείο της Αρχαίας Μεσσίνης, και εδώ ένα μικρό άγαλμα, μια κεφαλή του Απόλλωνος. Έχει βέβαια πάρα πολλές ζημιές και βλέπουμε τη μεγάλη δεξιοτεχνία του γλύπτη Δαμοφόν. 150 περίπου π.Χ. το μικρό στόμα, τα μάτια ήταν ένθετα, αλλά φαίνεται μαϊστρία στο πως χειριζόταν το μάρμαρο και απέδιδε τις μορφές. Είναι το μόνο αναγνωρισμένο μικρό κεφάλι του Απόλλωνος από τα έργα του Δαμοφόντος. Η μεγάλη είσοδος, η οποία οδηγούσε στο Ασκληπείο, ναός του Ασκληπείου, στο κέντρο, ένα πρόπλασμα βλέπουμε εδώ του ναού. Και ο ναός βέβαια δεν έχει απομείνει τίποτα τώρα, διότι στα μετέπειτα χρόνια τα χριστιανικά καταστράφηκαν όλα και τα υλικά τα παίρνανε για να φτιάξουν άλλα κτίρια. Το εκκλησιαστήριο, το οποίο είναι και αυτό ενσωματωμένο μέσα στο Ασκληπείο, το εκκλησιαστήριο θα λέγαμε ότι είναι το μικρό βουλευτήριο της αρχαίας πόλης της Μεσσίνης. Εδώ συνερχόσανται οι άρχοντες και οι βουλευτές και ο λαός της αρχαίας Μεσσίνης για να λάβουν αποφάσεις για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούσαν τότε τους πολίτες και την πόλη, κυρίως από πολέμους και από εχθρικές πράξεις άλλων πόλεων κρατών. Βλέπουμε τις ωραίες κερκίδες του εκκλησιαστηρίου, το οποίο είναι ενσωματωμένο μέσα στο Ασκληπείο, ένα αυτοτελές μεγάλο κτίριο, το οποίο ήταν και το νοσοκομείο της αρχαίας πόλης, της αρχαίας Μεσσίνης, πολύ μεγάλη πόλη. Βέβαια έχει ανακαλυφθεί τώρα το ιστορικό κέντρο, διότι έχουν καταμετρήσει οι αρχαιολόγοι 9 χιλιόμετρα του τείχους της πόλεως από την Αρκαδική πύλη, και μετά ήταν η Αρκαδική της Μεγαλοπόλεως και η πύλη της Λακωνίας. Πάλι βλέπουμε το έξοχο εκκλησιαστήριο, μικρή βουλή, συνέρχονταν οι άρχοντες αρχαίας Μεσσίνης και τα ωραία πλακάκια, την διχρωμία των μαρμάρων, όπως φαίνεται σε αυτό το έξοχο και μικρό θεατράκι, το οποίο και τώρα το χρησιμοποιούν οι διάφοροι μελετητές και τα γκρουπ που κάνουν διάφορες παραστάσεις. Βλέπουμε μπροστά το προσκήνιο, ήταν σε ένα μικρό θεατράκι, και εδώ είναι η είσοδος, η μεγάλη είσοδος, η οποία θα οδηγούσε μέσα στο Ασκληπείο με τις τετράπλευρο μεγάλες στοές, και στην είσοδο υπάρχει και ένα ηλιακό ορολόγιο. Αυτή είναι η είσοδος, πρόπυλο της εισόδου. Άρεσαν πάρα πολύ στους αρχαίους Έλληνες τα μεγάλα προπύλια και τα πρόπυλα, και υπάρχει και μια μακέτα του πως ήταν το Ασκληπείο σαν αυτοτελές κτίριο μέσα στην πόλη της αρχαίας Μεσσίνης. Και πάλι βλέπουμε το εκκλησιαστήριο, και εδώ αριστερά είναι το λεγόμενο ηλιακό ορολόι, που όπως έπεφτε σκιά ξέρανε και πότε, ποια ώρα της ημέρας είναι. Αυτό είναι το ηλιακό ορολόγιο.